Όποιος να είναι τελευταίο. Χωρίς γιατρό. Δεν ήθελα τα σαλιγκά για τα λεφτά να πάμε. Καφαγιές. Δεν τα έφερα για να εσύ, μου το είπαν. Γιατί δεν τα έφερα για να ούτε σε σκεφτήκαμε. Ήρθα και όταν ο Γιάννης μετά με τον Μπουζούκι. Ο Γιάννης με τον Μπουζούκι. Ναι, ρε γάμο. Αν πάρω πέντε τέτοια, λύθηκε το πρόβλημα. Κάση ίσα. Ήρθε και ο... Κάση ίσα. Δεν μας τραβούς τελείως. Α, είναι τα... Τι είναι. Πήγαινε στο γήπεδο να πάρεις τους Αθένες. Πήγαινε στο γήπεδο να πάρεις τους Αθένες. Δεν χρειάζεται. Στο γήπεδο. Ναι, σε κανένα γήπεδο πήγαινε. Έχουν όλοι εκεί. Όχι, αυτός είναι πιο ενισχυμένο. Ενισχυμένη αναλογή. Είναι ζυκά αυτά. Μας κατακλείσανε. Κάτι γερά. Τον Λαρικό Λόγο είχε δει ο Βασιλάκης. Πού λες, είχες σαλιγκάρια, είχες μαζέψει. Ναι, είχα σαλιγκάρια μαζί. Άβραστα όμως, ε. Άβραστα. Όχι, τώρα θα τα μαζεύουν πρασμένα, λέει. Όχι, τα πουλάνε πρασμένα. Θα τα μαζέψεις, δεν μπορεί και τα μαζέψεις πρασμένα. Τώρα έχω... Και πήγε να μας πήγε από τη Μαγιτάνια, να βάζει σκάρα, λέω, αλλά... Τι. Επικίνδυνα πράγματα. Προσέχει η διαβητική σε αυτή τη διατροφή. Τόσα μεγάλα. Η διαβητική να προσέχουμε. Δεν έχουν διαβητική φέτο, γι' αυτό τρώνε σαν διαρκή. Όχι, χάμε. Δεν μας αποκαλέπτα να είναι, να γνωρίζεις, να παραγνωρίζεις, δεν μας λέει πράγματα. Είναι ορισμένοι που τα ξέρουν. Αυτά που τα σπέρνουν. Τα σπέρνουν. Αυτά, ναι. Ή έτοιμα. Είχα βάλει. Και τα τηγάνισες. Όχι, σκάρα τα βάζω. Με αραδάκι και με αρατάκι. Είναι ωραία. Δεν το ξέρα. Ο Γιάννα δεν έμαθε. Ο Γιάννα, ναι. Τα λιβρώνιες. Όχι. Τα λιβρώνιες. Όχι, τα πλένεις καλά και τους βγάζεις μέσα από αυτό. Ναι, ναι, το βγάζεις. Το βάζεις λαδάκι και λεμόνι. Σόπα, για με τη σκάρα, ε. Σε ένα τέταρτο λεπτό. Δεν τον πάρει, είσαι επιτόπου έτσι. Θα είναι, ναι, εντάξει. Έχει να το ξαναπώ. Η διαβητική, αν είστε, προσοχή σαν δεν τρώω αυτά τα πράγματα. Για του διαβητικού. Δεν κάνει. Μανιτάρι. Δεν το ήξερε. Όχι. Για φάει μανιτάρι και κάνει μετά μέτρε ενάντια τη ποσία. Σοβαρά. Έχω σοβαρά και σαλιγκάρια. Και σαλιγκάρια. Όλα τα μαλάκια. Ειδικό εξαιρουμένου. Αν έχετε ζάχαρο, έτσι. Ζάχαρο και τι ζάχαρο. Γι' αυτό δεν πέστη. Τη περιπολιτερία. Γι' αυτό δεν πέστη. Δεν τρώει κάτι. Έτυχε να. Θέλει να πάρει ένα τελαράκι. Όποιος θέλει, δωρεάν σεμινάρια για τους διαβητικούς. Όποιος θέλει. Να φέρω την έτρωση. Προσφέρω υπηρεσίες ιατρικές. Δωρεάν. Εγώ παίρνω χαπάκια, αλλά με τα χαπάκια το βαστάω εκεί που βγάζει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Και τρώω απ' όλα. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Χαμσάτος. Να μην τρώσει αυτά που δεν κάνει. Αυτά που δεν κάνει. Ναι. Όχι να μην φάει, να μην τρώσει αυτά που δεν κάνει. Α, το κρασί το θέλω όμως. Α, το τσιπουράκι το θέλω όμως. Αυτά δεν ξέρω. Αυτά δεν ξέρω. Δεν κάνει σεμινάρια. Τι θέλει ο κάθε άνθρωπος. Δεν μου πες κάνει σεμινάρια. Αυτά απαγορεύονται. Ε, αυτό εγώ. Οπότε τσάπα λίγο θα τα κάνει. Ένα ποταράκι κρασί και ένα τσιπουράκι το πίνουμε. Δεν έχετε διαβράματα. Καθόλου. Όπως και το τσιγάρο καθόλου. Η εκκλησία. Πού είμαστε τα... Άλλη φορά. Έξω. Έξω, σωστό. Εις το όνομα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της Αγίας, το κατακούν παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και της ζωής χρονιγός, ευθέν και σκήνωσον ημί και κατάσσεσον ημάς από πάσης κλείδος και σώσον με αυτέ τα σειράσιμον. Αμήν. Όλα βέβαια τα θέματα που ακούγονται εδώ μέσα είναι εντελώς ξένα από το δικό μου, από τις δικές μου δυνάμεις. Όλα
είναι παρμένα από την Αγία Γραφή βεβαίως και από τους Αγίους Πατέρας. Εγώ το μόνο που κάνω, αυτό που είναι ξένο και αυτό, τη γλώσσα μου και το μυαλό μου, τα διαθέτω για να τα κατευθύνει ο Κύριος. Όσο γίνεται με τις δικές σας προσευχές που κάνατε εδώ μέσα, την ώρα αυτή, να διαδίδεται καλύτερα για τους συμφέροντες ψυχής μας ο Λόγος Του. Καλύτερα για τους συμφέροντες ψυχής μας. Το θέμα το σημερινό. Έχει ακουστεί και άλλη φορά. Ίσως και άλλες φορές. Όμως, δεν είναι πάντα ο χρόνος που κυλάει για τον καθένα μας ίδιος ποιοτικά και ο νους δεν είναι πάντα ίδιος και οι διαθέσεις παράδειγμα. Ανάλογα με την προσφορά, με τη ζήτηση και προσφορά. Ανάλογα με τη ζήτηση και προσφορά. Επομένως, αιτείτε και εγώ μαζί με εσάς και δοθήσετε ημίν. Ζητάτε και εφόσον ζητάτε θα σας δοθεί και θα το πάρετε. Το θέμα είναι η προσευχή βουτυγμένη στον κόπο, στον πόνο, στον υδρότα και στο αίμα. Προσευχή, επαναλαμβάνω. Βέβαια, δεν θα ψάξουμε ανάμεσά μας να βρούμε μια τέτοια πραγματικότητα. Όμως, καλά είναι να βλέπουμε και τις κορυφές. Μπορεί να μην μπορούμε να ανεβούμε στο Everest, στα Ιμαλάια. Καλά είναι να βλέπουμε την κορυφή και να θαυμάζουμε εκείνους που μπορούν και ανεβαίνουν και ψηλά. Για τη δύναμη και την τέχνη και οτιδήποτε άλλο διαθέτουμε. Εμείς δεν μιλάμε για εκείνους τους ορειβάτες. Μιλάμε για εκείνους που ανεβαίνουν σε άλλη κορυφή. Που εγγίζουν τα κράσπεδα του θρόνου του Θεού. Για εκείνους που προσεγγίζουν τα κράσπεδα του θρόνου του Θεού. Και αυτό δεν είναι προσωπικά δική μου εικόνα. Είναι προσωπικά εκείνου που ζούσε πάντοτε στα κράσπεδα του θρόνου του Θεού. Το Αποστόλου Παύλου. Συζητούσα το μεσημέρι κάπου που βρέθηκα και για να έχω επικοινωνία με εκείνον που έχω συζήτηση, που είχα συζήτηση, λέω, ήταν και τρίτος. Αυτό που συζητάς, μάλλον που σου συζητάω εγώ, το καταλαβαίνεις γιατί είμαστε στην ίδια θέση. Αν δεν ζεις όμοια με τη ζωή με κάποιου άλλου, δεν θα το καταλάβεις ποτέ. Ή δεν θα σε καταλάβει ποτέ. Και ο Απόστολος Παύλος, εμείς βέβαια θα ζητήσουμε το έλεος του Θεού να μας δώσει κάποια δύναμη. Αλλά να ζήσουμε εκείνο που θα ακούσουμε, ίσως και αυτό γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για μένα, είναι, δεν έχει συμβεί. Συμβαίνει κάθε φορά που προσεύχομαι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, σταθείτε μπροστά
στο θρόνο του Θεού. Και μιλήστε του. Σταθείτε μπροστά στο θρόνο του Θεού. Τόση είναι η δόξα που ζει όχι μόνο του Αποστόλου Παύλου η ψυχή, αλλά κάθε πιστού που έχει κάποιο δέος, που απαιτεί το έργο εκείνο. Κάποιο δέος, δηλαδή προσεύχεσαι και λες «Θεέ μου, δεν δύναμαι να κατανοήσω το έργο που κάνω». Γιατί το έργο της προσευχής δεν καταλαβαίνεται με το μυαλό. Συμμετέχει βέβαια το μυαλό, αλλά βιώνεται με την ψυχή. Καρπώνεται η καρδία. Έχει καρπούς η καρδιά. Γι' αυτό και υπάρχει και προσευχή που λέγεται καρδιακή προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Οι πατέρες όλοι μια φωνή βγάζουν για το έργο της προσευχής. Μία και μόνο φωνή. Θέλεις να πάρεις πνεύμα με κεφαλαία γράμματα, Άγιο Πνεύμα δηλαδή. Δώσε αίμα. Κοπίασε. Να κουραστείς. Να καταλάβεις ότι κάποια κόπωση κατέβαλες τουλάχιστον, πάνω στο έργο της προσευχής. Δεν κουράστηκες, δεν έχεις καρπούς ή τουλάχιστον κάποιους καρπούς. Τα πρώτα χριστιανικά αποστολικά χρόνια, με ένα παράδειγμα, με πολλά παραδείγματα χειμένα, η εκκλησία, σαν και αυτή που είμαστε εδώ, ή κάπου αλλού κάποια άλλη εκκλησία, σε εμφάνιση τέτοιο δεν υπήρχε. Αλλά διέθεταν τους οίκους, τα σπίτια, οι πρώτοι πιστοί χριστιανοί, σαν εκκλησία. Ήταν μεσάνυχτα και ίσως και περασμένα τα μεσάνυχτα και είχαν συγκεντρωθεί και κάνανε αγρυπνία στο σπίτι του Αποστόλου Πέτρου. Αγρυπνία δεν μπορώ να περιγράψω τη μορφή, τα λόγια που υπόθηκαν, την καρδιά που στυπούσε των χριστιανών, την αγωνία που τους διακατήχε, εντελώς αδυνατό, όπως τον έλεξε εντελώς αδυνατό, γιατί είπα προηγουμένως, δεν ζει σε όμοια κατάσταση, δεν το καταλαβαίνει τον άλλον. Το θέμα ή το πρόβλημα που είχαν να λύσουν οι ψυχές αυτές οι συγκεντρωμένες εκείνη τη νύχτα ήταν σοβαρό. Ήταν σοβαρό. Ήταν θέμα ή μάλλον πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί γιατί κινδύνευε η εκκλησία. Κινδύνευε η
Εκκλησία. Ήταν στα πρώτα ακριβώς βήματά της. Μετά την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την Πεντηκοστή. Προσευχή, λέει, είναι εκτενής η Αγία Γραφή. Η προσευχή που γινότανε ήταν μεγάλη, αλλά και καυτή η προσευχή. Ανέβαινε και γινόταν κατευθείαν δεκτή στα ότα Κυρίου Σαββαώθ. Δεκτή. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι περνούσε έστω για κλάσμα του δευτερολέπτου κάποιο κενό που το καταλαβαίνει ο διάβολος. Ήτανε εντελώς καθαρή προσευχή και ο χρόνος 100% δοσμένος στο Κύριο. Και ενώ γινόταν η προσευχή, την ίδια στιγμή, δηλαδή το δύο χρόνο που γίνεται η προσευχή, κάπου αλλού παραπέρα, κοντά, έγινε ένας φοβερός σεισμός κουνήθηκε ένα κτίριο της εποχής εκείνης. Άνοιξαν οι πόρτες, λάμπει το εσωτερικό, ο εσωτερικός χώρος του οικίματος αυτού και απ' έξω κάποιοι άλλοι που είχαν σπαθιά και οτιδήποτε άλλο είχανε βρέθηκαν σε απόγνωση. Μας έφυγαν οι φυλακισμένοι και ένας από αυτούς, γνωστός σε εμάς το περιεχόμενο, τραβάει φρουρός φύλακας το σπαθί να καρφώσει τον εαυτό του και να σκοτωθεί. Τι θέλω τη ζωή, αφού μου φύγανε οι φυλακισμένοι και είμαι χρονός να φυλάξω. Από εκεί πέρα είμαι να οδηγηθώ στο θάνατο. Μη κάνεις κακό στον εαυτό σου. Ακούγεται από μέσα φωνή. Όλοι είμαστε εδώ μέσα στη φυλακή, κανείς δεν έχει φύγει. Ο φύλακας κατευθύνεται κατευθείαν σε εκεί που ακούστηκε η φωνή, χωρίς να έχει καμία γνώση ποιοι ήταν αυτοί και οτιδήποτε άλλο συνέβαινε εκεί. Βέβαια και εκεί στο χώρο αυτό μέσα, που ήταν αιματωμένος ο χώρος, αφού προηγουμένως πολλάς, λέει η Αγία Γραφή, πολλάς επιθέντες πληγάς, αφού έπιασαν τους φυλακισμένους πριν τους βάλουν μέσα, με το μαστίγιο επιθέντες πληγάς, αφού τους πλήγωσαν με πολλές πληγές, που σημαίνει το αίμα έτρεχε, τους έκλεισαν στη φυλακή. Και μέσα στη φυλακή, οι φυλακισμένοι, 12 και, ύμνουν και δοξολόγουν τον Θεό. Υμνούσαν και δοξολογούσαν το Θεό. Οι πληγωμένοι πάρα πολύ, οι αιματωμένοι πάρα πολύ, υμνούσαν και δοξολογούσαν το Θεό. Έξω από τη φυλακή και παραπέρα η εκκλησία προσευχότανε στα αεροσόλυμα βέβαια, για να φυλάξει ο Θεός φυλακισμένους. Μια τέτοια προσευχή έχει άμεσα τα αποτελέσματα. Έχει άμεσα τα αποτελέσματα. Χτυπάει στην πλευρά του ενός από τους φυλακισμένους, Πέτρος και Ιωάννης ήταν στη φυλακή, οι Απόστολοι. Σήκω επάνω, βάλε τα σανδάλια σου, ακολούθησέ με. Και ανέθη τα δεσμά, λέει η Αγία Γραφή. Και ανέθη,
και τάκ, πέσαν τα δεσμά. Και όχι μόνο πέσανε τα δεσμά. Το θέμα είναι ότι δεν καταλάβανε τίποτα και αυτοί που ήταν δεμένοι με τους Αποστόλους. Γιατί λέει είχε σανίδες που είχαν δέσει τα πόδια τους. Να μην τους φύγουν γιατί φοβόντουσαν, το φοβόντουσαν και αυτό. Κάπως ο ύπνος τους πήρε αφού το θέλει ο Κύριος και τα δέσμα πέσανε και οι σανίδες λυθήκανε και ακολουθούν αυτόν που κατέβηκε από ψηλά, που δέχθηκε προσταγή από τον Κύριο. Προσταγή. Κατέβα κάτω. Πάνω και πήγε τους εκεί που προσεύχονται οι άλλοι. Προσευχές ενωμένες, προσευχές καθαρές, προσευχές που δεν έπαυαν καθόλου, γιατί αυτοί, αυτό που θα πω τώρα εγώ και το έχουμε ακούσει άλλη φορά, το βίωναν, το ζούσαν, δηλαδή ποιο, το αδιαλείπτος, δηλαδή την προσευχή που δεν σταματάει καθόλου, μέρα και νύχτα και όλο το καιρό, τη ζούσαν. Αλλά δεν είπαμε μόνο ότι ζούσαν κατά τον τρόπο, ήταν και με πληγές προσευχή. Με πληγές προσευχή. Ανάστα εντάχει, λέει ο Άγγελος στον Πέτρο, σήκω πάνω, γρήγορα, εντάχει. Και εξέπεσαν αυτού οι αλύσεις εκ των χειρών και πέσανε αλυσίδες από τα χέρια. Και βέβαια τον οδήγησε μέχρι το σπίτι που γινόταν η προσευχή. Και χτυπάει την πόρτα, το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας. Το ίδιο έργο γινότανε. Και που δεν περίμεναν να δουν ζωντανό τον Πέτρο, αλλά να έχει εκτελεστεί την επόμενη μέρα. Το θέμα είναι ότι αυτή η προσευχή δεν μπορεί να περιγραφεί από εμάς, ούτε να συλληφθεί στο μυαλό μας, όμως ήτανε προσευχή γεμάτη αίμα και πληγές. Όμως ήτανε προσευχή γεμάτη αίμα και πληγές. Λένε οι πατέρες, πονάς, δηλαδή με άλλα λόγια είσαι άρρωστος και έχεις πόνο και ζητάς, το έχεις ήδη πάρει. Ο άλλος που δεν πονάει, για να το πάρει, ενώ εκείνος το παίρνει αμέσως όπου πονάει, ο άλλος θα περάσει χρόνος για να το πάρει. Θα περάσει χρόνος για να το πάρει, θα το πάρει, αλλά θα περάσει χρόνος. Βεβαίως αυτή η προσευχή κούνησε τη γη, άνοιξε τις πόρτες, άναψε ο ουρανός τα φώτα όχι το εδώ, τα δικά του φώτα, την άλλη λάμψη. Έστειλε τους υπηρέτες ο Κύριος από ψηλά, διακόνησαν τους δικούς του Αποστόλους και από εκεί και πέρα το έργο της Εκκλησίας, ενώ ήταν τεταγμένοι Απόστολοι, όπως ο Πέτρος, πορευτέντες πάντα τα έθνη, έβλεπαν τώρα εδώ του Κυρίου τους αμετάει το έργο από που συνελήφθη ο Πέτρος. Έλα όμως που άλλα λέει ο Θεός και άλλα λένε άνθρωποι, και άλλα λένε άνθρωποι και άλλα λέει ο Θεός και άλλα κάνει ο Θεός. Κάπου αλλού, πάλι μία όμοια προσευχή, μία όμοια περίπτωση, εκεί που στη Μακεδονία βρισκόταν ο Σίλας και ο Παύλος στη φυλακή μέσα, στους Φιλίππους. Και μεσάνυχτα και εκεί, και εδώ συνέβη αυτό που εκ παραδρομής το λάθος το είπα, μεσάνυχτα, πληγωμένοι και αυτοί, φυλακισμένοι και αυτοί, γίνεται σεισμός,
Εκεί ανοίγουν οι πόρτες, εκεί το φως κατεβαίνει, εκεί τραβάει ο φύλακας το σφαδί για αυτοχειριαστεί, για αυτοκτονήσει. Αλλά του λέει stop, μην κάνεις τίποτα, εδώ είμαστε. Και τον παίρνει ο φύλακας συνέχεια και το βάζει σπίτι του. Ο φύλακας σπίτι του. Βαπτίζεται αυτός και η οικογένειά του ολόκληρη. Και ο Παύλος το δρόμο για την Αθήνα μετά, γιατί τον κυνηγούσαν οι Εβραίοι. Να το σκοτώσουν. Θέλω να σταθούμε στο έργο της προσευχής. Εμείς ίσως βρισκόμαστε στο νηπιαγωγείο της προσευχής. Ίσως στο νηπιαγωγείο της προσευχής. Μπροστά σου. Σε αυτά τα μεγάλα ουράνια αναστήματα, στην υπηαγωγή της προσευχής. Και ο Πέτρος πριν ζήσει τέτοιες καταστάσεις και εκείνος έζησε στην υπηαγωγή της προσευχής. Θέλω να φέρω στο μυαλό μας τη στιγμή στιγμές πριν από το πάθος του Κυρίου μας, τότε που ο Πέτρος, γεμάτος ορμητικότητα και πάθος και ενθουσιασμό, είχε πει στον Κύριο, τι είναι αυτά που λες Κύριε, δεν θα σε αφήσουμε να σταυρωθείς, δεν σε αφήσουμε να πάθεις τίποτα, εγώ λέει και τη ζωή μου θα δώσω για σένα. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, που το ακούμε, το ξανακούμε, που το ξανακούμε. Και άμα τα ακούμε σε στιγμές που μας ανοίγει λίγο το μάτι ο Θεός, τότε καταλαβαίνω περισσότερα. Τότε γυρίζει ο Κύριος και του λέει, Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς, εξιτήσατο ημάς του συνιάσε ως το σύτο. Τι είναι αυτά που λες? Δηλαδή, δεν θα με αφήσεις να οδηγηθώ στο πάθος. Όμως εσύ δεν γνωρίζεις, εγώ το ξέρω, ότι θα σας κοσκινήσει στο κόσκινο ο Σατανάς. Τέτοιο πειρασμό θα περάσετε, που, ας το προσέξουμε, εγώ, ο Κύριος, ως Υιός ανθρώπου, ως Υιός ανθρώπου, σαν άνθρωπος, εδεήθην περί σου. Εγώ έκανα παράκληση στον πατέρα μου για σένα, του λέει. Εδεήθην περί σου. Παρακάλεσα τον πατέρα μου ή να μη εκλείπει η πίστη σου. Θα είναι τέτοιος ο πειρασμός που θα περάσετε όλοι σας, που εγώ για να σταθείτε στην πίστη επάνω, παρακάλεσα τον πατέρα μου. Εδεήθην ή να μη εκλείπει η πίστη σου. Δεν είναι καθαρά έργο ανθρώπινο να στέκεται ο άνθρωπος, αλλά καθαρά έργο Θείο και ανθρώπινη πρόθεση και λίγη προσπάθεια. Λέει εδεήθην περί σου. Θα σας κοσκινήσει. Δεν πάβει να γίνεται αυτό που λέμε τώρα σε όλους μας. Μας κοσκινίζει και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε καθόλου. Γι' αυτό και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Καλά πάμε. Είναι όλα καλά. Και την εμεριά κάνει το έργο του ο πειρασμός. Και τους λέγει η επιλέξη ότι θυμόσαστε, θα το διαβάσω και από το κείμενο του Κυρίου μας, θυμόσαστε που σας έστειλα και σας είπα δεν θα πάρετε σακούλι μαζί σας, ούτε λεπτά, ούτε παπούτσια, δεύτερα κλπ. Και δεν πήρατε. Σας έλειψε τίποτα? Όχι Κύριε, δεν μας έλειψε τίποτα. Και τώρα να πάρετε, λέει.
που θα ξαναπάτε, θα πάρετε και από αυτά για να έχετε μαζί σας. Να αναγοράσετε και μαχαίρια, λέει. Λέει παρακάτω, να αγοράσετε μαχαίρια. Είχε βέβαια νόημα βαθύτερο και παραπέρα από το χρόνο του που ζούσαν οι Απόστολοι τη στιγμή εκείνη. Εννοούσε, Πέτρε, εσύ που θα έχεις το μαχαίρι μαζί σου τη νύχτα εκείνη, θα το τραβήσεις, θα κόψεις τα φυτά λουλού. Επαναλαμβάνω, τόση ήταν η δύναμη του Πέτρου που δεν άντεξε. Εντελώς, σαν άνθρωπος ενήργησε και έκανε αυτό που έκανε την ημέρα που προδόθηκε ο Κύριος. Επαναλαμβάνω, να έχουμε στο νου μας όλοι μας ότι η προσευχή του Κυρίου για τον Πέτρο που γράφεται μέσα στις πράξεις των Αποστόλων αφορά όλους μας, γιατί το βιβλίο «Η πράξη των Αποστόλων» είναι γραμμένο για μας και επομένως επειδή είναι όλοι το περιεχόμενό του σαν νους του Θεού ισχύει και για μας. Εδεήθη ο Κύριος στον Πατέρα Του σαν άνθρωπος για όλους μας. Και να θυμίσω και το άλλο. Σε παρακαλώ Πατέρα μου, είπε κάποια άλλη στιγμή προσευχόμενος ο Κύριος, σε παρακαλώ δώσε αυτοί που θα πιστέψουν σε μένα να έχουν μία ψυχή ή να εν όσοι. Να είναι στην ψυχή, στο πιστεύω τους δηλαδή, που έχουν στην ψυχή να είναι ένα όλοι. Όχι άλλο ένας και άλλο άλλος. Προσευχήθηκε να έχουμε ενότητα πίστεως. Είμαστε λοιπόν μέσα στο περιεχόμενο της προσευχής του Κυρίου. Προχωράμε λίγο παραπέρα να δούμε, θα δούμε και άλλα πράγματα, να δούμε τον Κύριο που έχει μια ομάδα από μαθητάς, τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, στο όρος των Ελαιών και λέει καθίστε εδώ και προσευχηθείτε. Πώς το είπε, προσεύχεστε ή να μη εις πειρασμόν εισέλθετε. Προσευχηθείτε, γιατί θα σας πειράξει ο πειρασμός και θα πέσει το πειρασμό άμα δεν προσευχηθείτε. Αφού στέκει απέναντί μας, είναι ο αντικείμενος, είναι ο υπερερώμενος, είναι εκείνος που λένε οι πατέρες, ζητάει να μας καταβροχθήσει. Αν στεκόμαστε αργολογούντες να και λέμε λόγια περιτά, πως την προσευχή, πάντοτε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο λόγος θα βγαίνει και οι πατέρες το λένε, από ανάγκη από το στόμα σου. Δεν στο δώσε να το χρησιμοποιείς παραπέρα από την ανάγκη, τα αναγκαία θα συζητάει. Συνεπώς, όταν λέμε κάτι που δεν είναι μέσα στα αναγκαία της ζωής μας, είναι αργολογία, και λέει ο Κύριος, διαπάν λόγων αργών, για κάθε λόγο που είναι αργός, περιττός, όχι απλώς περιττός, για σκεφτείτε να δες και να μην περιττός και να είναι βαρύς, δώσεις λόγων ημέρα κρίσεως, θα δώσουν. Εμείς θα δώσουμε λόγο ημέρα Χρήσεως. Λοιπόν, λέει προσεύχεστε ή να μη εις πειρασμόν εισέλθετε. Τους λέει και τους λέει καθίστε εδώ εσείς οι τρεις που είστε μαζί μου, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης και κάντε προσευχή. Και ο Κύριος πάει παραπέρα και χύνει αίμα σαν άνθρωπος. Χύνει αίμα προσευχόμενος. Λέει και έπεφτε από το μέτωπο του Κυρίου
ο ιδρώτας πηχτός, πηχτός, ως η θρόμβη αίματος. Σαν να είναι κομμάτια από αίμα. Και εδώ είχε ανάγκη να ξυλαιωθεί ο Κύριος άπαγε της βλαστημίας. Αλλά ως άνθρωπος πονούσε, σίγουρα γιατί ζούσε το μαρτύριο που θα περνούσε μετά, πριν τις ώρες το ζούσε, αλλά ζούσε και το μαρτύριο που περνάει τώρα από εκείνους που είναι βαθισμένοι και τον αρνούνται και τον βλαστημούν. Σήμερα περνούσε στον δρόμο. Στον δρόμο περνούσε. Ήτανε, δεν ήτανε 12-13 ετών. Ένα παιδάκι μόνο του. Χριστέ μου, Παναγία μου, λέω τώρα. Μόλις με είδε μέρα, ναι, γιατί αλλιώς δεν μιλεύετε. Γιατί γυρίσε με κοίταξε μετά. Άρχισε να βλαστημάει το Χριστό και την Παναγία. Χωρίς λόγο. Αφού δεν το γνωρίζει το παιδάκι, σου λέει, έτσι μεγαλώνουν σήμερα. Δεν υπάρχει θέμα. Και στεναχωρέθηκα με Παναγία μου, λέω. Μικρό παιδάκι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ζούμε όχι για τον εαυτό μας, εάν ζούμε έως τώρα, να ξέρουμε, δεν ζούμε κυρίως για τον εαυτό μας. Ζούμε και για τους άλλους. Ζούμε και για τους άλλους. Μπορεί, όπως δεν καταλάβαινα κάποτε κι εγώ, όταν πήγα στον πατέρα Παΐσιο και του συζητούσα, είχαμε θέμα τελεμοσύνη και μου έλεγε τότε ο γερο Παΐσιος, άκουσε, πως τα έλεγε εκείνος, θα κάνεις προσευχή για αυτού που πεινάνε κάτω και στην Αφρική που πεινάγανε τότε. Και ο Θεός θα στείλει. Αυτός ζούσε την πραγματικότητα. Εγώ άκουγα τα λόγια. Και πολλοί να μην τα καταλάβουν, όχι ίσως. Το πώς ενεργεί, πώς λειτουργεί ο Θεός, είναι θέμα δικό του. Εσύ θα σταθείς απέναντι στα θεία, όχι πολύ πραγμονών, δηλαδή όχι ψάχνοντας με περιέργεια μήπως βρεις κάποια άκρη τι είναι αυτό που μου λέει εκείνος, δηλαδή κάνε προσευχή για τους άλλους. Αυτό ίσως φαίνεται παράξενο, όμως είναι μια πραγματικότητα που ισχύει. Να που η πρώτη εκκλησία μεσάνυχτα έκανε την προσευχή της και ο Πέτρος που ήταν στη φυλακή βγήκε από τη φυλακή. Αυτά όταν τα ζεις τα καταλαβαίνεις. Όταν τα ζεις τα καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λοιπόν και στον Κύριο αν προσέξουμε στη Γεθσημανή που κατέβαιναν ως η θρόμβη αίματος από το μέτωπό του, για να προσέξουμε, έρχονται πάλι οι μέρες εκείνες ευλογημένες. Προσευχήθηκε στη Γεθσημανή ο Κύριος, έσταξε το αίμα, ο ιδρώτας σαν αίμα. Παρακάτω ξέρετε τι λέει. Άραγε σαν άνθρωπος ο Κύριος τις στιγμές εκείνες, πώς θα ζούσε. Λέει και ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, τι άραγε να αισθανόταν ο Κύριος τις στιγμές εκείνες, ώστε να γράφει το Ευαγγέλιο παρακάτω. Όφθη αυτό άγγελος εξ ουρανού στον Κύριο γονατισμένο στη Γεθσημανή, παρουσιάστηκε άγγελος από τον ουρανό ενισχύον αυτόν. Βάλουμε τον εαυτό μας δίπλα τώρα. Ο Κύριος χρειάστηκε σε στιγμές δύσκολες να κάνει προσευχή σαν άνθρωπος και να στείλει ο πατέρας άγγελο για να τον ενισχύσει. Όφθη αυτό άγγελος εξ ουρανού ενισχύον αυτόν. Επαναλαμβάνω,
το ανθρώπινο μέρος του Κυρίου έπασχε. Το ανθρώπινο μέρος του Κυρίου αισθανόταν την ανάγκη να προσευχηθεί την ώρα εκείνη. Και το ανθρώπινο μέρος έλαβε ενίσχυση από τον ουρανό του πατέρα του. Ερχόμενος, άγγελος στο ψηλά. Άγγελος στο Πέτρο, άγγελος στο Παύλο, άγγελος στον άνθρωπο Ιησού Χριστό. Και επαναλαμβάνω, αίμα στη μία φυλακή, αίμα στην άλλη φυλακή, αίμα στο όραστο των ελαιών. Και αν θέλουμε ακόμη, αν θέλουμε ακόμη, εκεί θα το δούμε σαν μια πληγή, σαν μια πληγή τον Κύριο. Στο σταυρό επάνω, το λέει ο προφήτης Αΐας, είδον, 850 χρόνια πριν, λέει είδον, τον είδα, πριν συντελεστεί η σταύρωση του Κυρίου και τα παθήματα, έγραψε, είδον αυτόν, εν πόνο, εν πληγή και εν κακώση. Να είναι μέσα στον πόνο μια πληγή και κακομένος πέρα για πέρα. Κακοποιημένος δηλαδή, πέρα για πέρα. Κακοποιημένος. Το σταυρό επάνω. Λοιπόν, εδώ όμως θέλω να σταθώ στο εξής. Να σταθώ στο εξής. Μέσα σε αυτή την πληγή του Κυρίου την ολόσωμη, στο αίμα που έσταζε, ακούστηκε από το στόμα του η προσευχούλα. Ακούστηκε. Πάτερ, προσευχήτε να αυτή. Άφεσε αυτής. Μέσα στην προσευχούλα του, μέσα στο αίμα έκανε την προσευχούλα του. Θα έρθει ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια και θα πει, ο Κύριος άφησε τα γνάρια πάνω στα οποία θα περπατήσουμε. Και τα γνάρια ποια είναι? Ιδού. Προσευχή χωρίς κόπο, χωρίς κόστος. Εδώ έγινε μια συζήτηση προηγουμένως μεταξύ αδελφών και υπόθηκε, εδώ μιλάμε με παραδείγματα που θέλουμε έτσι. Κάποτε λέει δεν μας πειράζει ο καιρός, πειράζαμε εμείς τον καιρό. Έτσι υπόθηκε. Δεν είναι κακό αυτό που συζητάμε. Γιατί τον πειράζαμε τον καιρό, εργαζόμενοι όλη την ημέρα και καλά, καλά γινότανε. Βέβαια, αν έπρεπε όλη τη μέρα και τη νύχτα και λοιπά, αυτό είναι άλλο θέμα. Θέλω να πω όμως για το κόστος, εκεί θέλω να σταθώ, το κόστος που πλήρωνε ο άνθρωπος εκείνος, ο εργαζόμενος όλη την ημέρα προκειμένου να ζήσει. Εδώ, κόστος δεν χρειάζεται στην προσευχή. Θα θέλουμε όλα καλά και εύκολα. Όλα καλά και εύκολα. Δεν ξέρω να το ξαναπεί. Πήγα, μου λέει, κύριε Κώστα Παπαγιώρη της Αναλήψεως, στην Ρουμανία πήγε. Δεν έχουν καρέκλες στην εκκλησία, δηλαδή δεν βάζουν καρέκλες. Είναι όλοι όρθιοι. Έχει, λέει, λίγα στασίδια και αυτοί που έχουν ανάγκη κάθονται μόνο για ένα τέταρτο. Και κάθε άλλος μετασηκώνεται, κάτσε άλλος. Εδώ πέρα όποιος κάθεσε στην καρέκλα δεν σηκώθηκε, δεν κάτσε ο διπλανός του. Αυτό λέγεται Χριστός εν όψη. Λοιπόν, η προσευχή λοιπόν χρειάζεται να έχει κόστος. Σήμερα είναι των 40 μαρτύρων. Ξέρετε κάτι, οι 40 αυτοί κακοποιήθηκαν. Και βέβαια φυλακίστηκαν με τη φυλακή. Και μέσα στη φυλακή βέβαια θα σταθούμε πρώτα. Στη φυλακή πρώτα. Προσευχήθηκαν οι Άγιοι 40 μάρτυρες. Γνωρίζουμε όλοι ένα μέρος του περιεχομένου. Θέλουμε και οι 40 να καταλήξουμε στα χέρια σου, Κύριε. Και ακόμη προσευχηθήκανε να οδηγηθούν στο θάνατο. Γράφω λοιπόν τι είπαν για μας
Μια ζωή υπάρχει. Ο υπερχριστού θάνατος και μόνο ο υπερχριστού θάνατος και μόνο αυτός είναι ζωή για μας. Αντιφατικά. Αντίθετα. Μιλάνε για ζωή και λένε πεθαίνουμε για τον Χριστό και αυτό είναι, γιατί αυτό είναι ζωή. Αυτό μέρος της προσευχής. Και προσευχήθηκαν στο Χριστό να τους διαφυλάξει την αληθινή πίστη και να τους ενδυναμώσει στον προκείμενο αγώνα. Για να τελειώσουν όλοι καταλήγοντας στα χέρια του Κυρίου. Και ακόμη, κοιτάξτε ομοιότητα με τον Πέτρο, με τον Παύλο, με τον Κύριο, νύχτα ο Κύριος είναι στο όρος των Ελαιών. Και εδώ, καθώς αγρυπνούσαν ψάλλοντας μέσα στη φυλακή, εμφανίστηκε ο Κύριος και τους είπε «Αρχίσατε καλά, αλλά ο Στέφανος θα δοθεί σ' όποιον υπομείνει μέχρι τέλος». Τέλος. Μέχρι τέλος. Αν καλά ακούσαμε όλοι μας, όλοι μας ακούσαμε, το έργο αυτό της προσευχής είναι το μοναδικά σοβαρό έργο που έχει ένα βάρος απόλυτο, απόλυτο και αξία απόλυτη, όσο είναι ο Θεός για μας τους ανθρώπους. Απόλυτο. Συνομιλείς με τον Κύριο, είσαι Υιός του Θεού. Και δεν συνομιλείς, δεν ζεις την οικογένειά του μια ώρα την ημέρα μόνο, γιατί μια οικογένεια είναι χριστιανή, αλλά ανήκει στην οικογένεια και σφραγισμένος με το Άγιο Πνεύμα όλη την ημέρα και όλα τα έτη της ζωής σου. Κάπου εκεί στο βάπτισμα λέει, το σφραγίζεις και λέει και θα βαδίζεις με τον Κύριο μαζί όλα τα χρόνια της ζωής σου. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει το εξής: όταν είδεις, όταν δεις εχθρόν λυπούντα τον εχθρό σου, σου να σε στενοχωρεί προς εκείνον μεν μηδέν εκβάλεις, ρήμα πικρών. Πρόσεξε να μη βγει από το στόμα σου εις βάρος του την ώρα που σε λυπεί και σε στενοχωρεί λόγο πικρό. Μη δε εύξει κατά αυτού προσέ απεχθώς έχοντος, ούτε να κάνεις προσευχή καν εις βάρος του, έστω κι αν είναι αυτός με πνεύμα εχθρικό απέναντί σου. Εισελθόν, έμπα μέσα στο ιδιαίτερο χώρο του σπιτιού σου. Ή ακόμη λένε πατέρας το εξής: έμπα, όταν λέει ο Κύριος, λέει εισελθε στο ταμείον, λέει ο Κύριος σε ένα σημείο, έμπα λέει στο χώρο το ιδιαίτερο και κλείσα στη θύρα, αφού κλείσε την πόρτα, προσέ, να προσβληθείς ο πατέρα σου. Η πατέρα λέει, όμως ο Κύριος εννοούσε και τούτο, ότι δεν είναι μόνο ο χώρος του σπιτιού σου που θα μπεις μέσα να προσευχηθείς, είναι και τούτος ο χώρος. Τούτος Κύριος είναι ο χώρος. Αν δεν είναι αυτός ο χώρος ταμιείων που να κλείνεσαι και να προσεύχεσαι όπου και αν βρίσκεσαι, ο άλλος είναι άχρηστος, δεν σε περιτεύει. Δεν βιώνεις εδώ σαν ταμείο, σαν ιδιαίτερο χώρο δηλαδή, στον οποίο φιλοξενείς τον Κύριο και συνομιλείς, τερμάτισε, δεν τον έχεις ούτε και σπίτι σου μέσα. Πού θα τον βρεις να τον έχεις. Τερμάτισε, είναι αυτή μια πραγματικότητα.
φέρνουμε στο νου μας την εικόνα εκείνου που είναι ερωτευμένος. Γιατί νομίζω και ο Χρυσόστομος το χρησιμοποιεί. Αυτός που είναι ερωτευμένος, λέγει, δεν πάβει, δεν σταματάει να σκέπτεται το όνομα της ερωμένης, το πρόσωπο της ερωμένης του. Όπου κι αν είναι. Και η ψυχή είναι ερωμένη. Ερωμένη. Δεν πρέπει να ξεχνάει το πρόσωπο του ερωτά της. Λέει ένα ανθρωπάριο της Εκκλησίας ότι «Κύριε, πληγώθηκα από τον ερωτά σου και δεν ξέρω τι να κάνω». Το λέει και ένα ανθρωπάριο που το λέμε και στην, λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία, δεν μπορεί στο μυαλό, μιλάει περί έρωτος στο προσώπο του Κυρίου, στο οποίο απευθύνει την ψυχή. Πώς το λέει, το θείο σου έρωτη, τέτρωμε, κάπως έτσι το λέει εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Εκείνος λοιπόν που αγαπάει, εκείνος που αγαπάει, το πρόσωπο που αγαπάει δεν το ξεχνάει. Πάντα το έχει στο νου του. Λοιπόν και εμείς αγαπάμε τον Κύριο, λέει εδώ πέρα. Εισέλθον εις το ταμείο, αφού μπεις μέσα στην καρδιά σου, και δάκρυα άφης, και αφού αφήσεις δάκρυα, παρακάλει τον Θεό, παρακάλεσε τον Θεό. Λύσε την αθυμία και σβέσε τη λύπη. Να σου σβήσει την απροθυμία που έχεις για να κάνεις έργο προσευχής και να σου σβήσει τη στεναχώρια ή την πίκρα που τυχόν σου έβαλε ο αδερφός σου που λες ότι σε πίκρανε. Αυτό είναι το έργο που έχεις να κάνεις για εκείνο που σε πικραίνει. Όχι να του πεις πικρό λόγο, απαγορεύεται. Εδώ λέει παν αργών λόγων. Πάντως εγώ δεν τα καταφέρνω μέχρι στιγμή. Έργο προσευχής. Άρα δεν έχω καλό έργο προσευχής. Λοιπόν, έργο προσευχής. Το δεν καταλαβαίνω είναι έργο προσευχής. Γιατί να πω το παράδειγμα που ο Κύριος χρησιμοποιεί. Ο σποράκος ο μικρός που πέφτει στη γη μέσα, μήπως καταλαβαίνει πως μεγαλώνει. Πως αυξάνει, πως γίνεται, καταλαβαίνεις καθόλου. Το παίρνεις είδηση. Μήπως καταλάβεις μεγάλος εσύ. Αυτά τα γνωρίζει ο Κύριος. Καλά είναι που δεν καταλαβαίνεις, γιατί άμα καταλάβαινες μπορεί να μην σου έρθω μέσα. Μπορεί να τρελαινόμουν. Ναι, δεν ξέρω τι θα φωτάει σου, και εσύ και εγώ. Λοιπόν, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν βρισκόμαστε, δεν πρέπει να λείπει, και θέλω να προσέξουμε λιγάκι, θα διαβάσω ο Χρυσόστομο, όχι πολύ, ένα κομματάκι και θα τελειώσω. Για να δούμε ότι η προσευχή, όπου και αν είμαστε, είναι προσευχή. Και την ακούει ο Θεός. Και όχι να φωνάζουμε, και αν δεν φωνάζουμε καθόλου. Ουκ εσχύνεται τόπον ο Θεός. Ο Θεός, για προσέξτε αυτό, δεν ντρέπεται τον τόπο που βρίσκεσαι. Που σημαίνει και στη τουαλέτα αν είσαι, δεν μολύνεται η προσευχή, ούτε ο Θεός παθαίνει τίποτα αν δεν σε του μιλάς. Έργο προσευχής κάνεις, είναι ανάγκη αυτό το πράγμα. Την ανάγκη τη θεωρείς αμαρτία. Στη τουαλέτα. Το έχω διαβάσει. Και το λέει και εδώ. Ουκ εσχύνεται τόπον ο Θεός. Εν ζήτη μόνο. Να ζητάς ένα πράγμα μόνο. Διάνοια θερμή. Να σου δώσει μυαλό που να καίει για προσευχή. Και ψυχή σοφρονούσα. Ψυχή που να είναι μεστομένη. Και να αυτά που ζητάει να είναι αυτά που θέλει ο Θεός. Να είναι σύμφωνα με το γεννηθεί το θέλημά σου. Όχι με το θέλημά μου. Αν και μου έκανε εντύπωση που διαβάζεις εδώ μέσα. Μία φράση που είπε ο Κύριος στη Χαναναία γυναίκα.
Κύριε, κάνε μου καλά το παιδί μου, γιατί δεν είναι καλά. Κακός πάσχει. Και δεν σου είπε, το κάνω καλά. Μου κάνει εντύπωση μεγάλη. Ενώ λέει, ο Ιερός Χρυσόστομος, κάνει παρατήρηση ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέει, θα λες την προσευχή σου, Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου. Εδώ στην Κανανέα λέει το ανάποδο Κύριος. Αν το έχω προσέξει, λέει, αφού το παρακάλεσε, το ξέρετε, δεν θα πούμε την πραγματικότητα όπως συνέβη, αλλά το τελευταίο απ' όλα. Στο τέλος λέει, γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτωση όπως θέλεις, όχι γίνει το θέλημά του, να γίνει όπως θέλεις εσύ, όχι όπως θέλω εγώ ο Κύριος και Θεός. Να. Το προσέχετε, αντίστροφη περίπτωση. Μπήκε στη ψυχή της μέσα. Τι είπα, μπήκε στη ψυχή της μέσα. Όπως θέλει, μα διάβαζε αγάπη τέτοια που ήταν έρωτας, δεν το κάνω και το πράγμα. Διάβαζε πίστη μεγάλη. Είναι αυτό που έλεγε, δεήθηκα για σας να μην σας κοσκινήσει ο διάβολος. Εδώ αυτή ήταν τέτοια πίστη που δεν μπορούσε να μετρήσει άνθρωπος. Λοιπόν, για να μπορούμε να... Λοιπόν, και ή να μάθεις ότι ου σχήματος χρεία και τόπον πάντος και καιρών, λέει ότι δεν παίζει ρόλο η εξωτερική εμφάνιση, το σχήμα είναι το εξωτερικό του ανθρώπου και οπωσδήποτε και του τόπου. Κανένα, ούτε και ο χρόνος παίζει ρόλο, λέει. Το λέει τόπο και χρόνο, λέει εδώ μέσα. Αλλά φρονήματος γενναίου και διεγηγερμένου. Αλλά να έχεις πίστη και θέλημα γενναίο και ξεσηκωμένο, με καλή έννοια, για προσευχή. Που να έχει όρεξη να προσευχηθεί. Για προσέξτε τι λέει παρακάτω από το περιεχόμενο από εκείνο που είπαμε προηγουμένως, τον Παύλο στη φυλακή, φυλακισμένο, λέει ο Παύλος ύπτιος επί του δεσμοτηρίου κείμενος. Ήτανε, λέει, ξάπλα μέσα στη φυλακή. Αφού ήταν δεμένος χέρια πόδια, ύπτιος, λέει, και προσέξτε το αυτό πράγμα στη φυλακή μέσα. Και ούκ ορθός, και δεν ήταν όρθιος, επειδή με τα προθυμίας ύφξα το κείμενος, επειδή με μεγάλη προθυμία προσευχήθηκε ανάσκελα, κατά ανάγκη είναι ανάσκελα, δεδεμένος, το δεσμοτήριο κούνησε, έσυσε, έκανε σεισμό το δεσμοτήριο, και τα θεμέλια διεσάλευσε, παραλίγο, να γκρεμίσει φυλακή από το κούνιο που έγινε. Και το δεσμοφύλακα που ήταν απ' έξω έδισε, τον έδεσε. Δεν κουνήθηκε ούτε τη δέση του. Και προς την Ιεράν με τα ταύτα μυσταγωγία χειραγώγησε. Και σε αυτήν, λέει, την κατεύθυνση που ζούσε ο Παύλος, τράβηξε και το δεσμοφύλακα. Με προσευχή που ήταν ξάπλα, αλλά πονεμένος, αλλά φυλακισμένος, αλλά δεμένος. Προσευχή. Τέτοια προσευχή. Και γάρ, προσέξτε ακόμα. Μια περίπτωση φυλακή. Άλλη περίπτωση προσευχής. Και γάρ ολισθής. Ολισθής που γνωρίζουμε. Ολισθής. Ουκ ενίκο στάς. Δεν ολισθής στο σταυρό. Δεν ήταν πάνω μέσα σε σπίτι και προσευχότανε. Στο σταυρό επάνω ήταν κρεμασμένος. Στάς, λέει εδώ. Ουδε γόνατα κλίνας, ούτε γονάτισε. Αλλά επί του σταυρού τεταμένος, απορριμμάτων ολίγων, με δυο κουβέντες, αυτό λέει απορριμμάτων ολίγων, από ρήμα είναι ο λόγος, η κουβέντα, με δυο, απορριμμάτων ολίγων, με δυο κουβέντες, της βασιλείας των ουρανών επέτυχε. Νίστη μου Κύριε. Δύο κουβέντες ήταν. Στο σταυρό έγινε προσευχή. Δεν παίζει ρόλο. Σε κακούργος καλοβασμένος ήταν. Σε κακούργος. Και ήταν κακούργος. Λοιπόν, εκεί ο Κύριος τον άκουσε. Στο σταυρό επάνω. Αλλά έσταζε και αίμα, είπαμε. Έσταζε και αίμα. Ήταν μέσα στον πόνο. Εκείνους που ταλαιπωρούνται στη ζωή, τους ακούει αμέσως ο Κύριος. Κατά αμέσως. Εμείς τους κοροϊδεύουμε. Ρε τι είναι αυτά που κάνει ο Κύριος, ρε τι είναι το άλλο. Γιατί βέβαια, ό,τι δεν φτάνει αλλά που θα κάνει κρεμαστάρια, εμείς αυτό ξέρουμε καλό μόνο, να ειρωνευόμαστε. Αντίθετα. Λοιπόν,
Και προχωράμε. Άλλος και εννοεί προφήτη εδώ, εν Βορβόρο και Λάκο. Αν δεν απατώμε, πρέπει να είναι ή ο Ερεμίας, ένας προφήτης, που το ρίξανε μέσα σε ένα λάκο βόθρο. Και εκεί μέσα έκανε προσευχή. Λάκο και Βορβόρο. Άλλοι πάλι, οι άγιοι τις παιδες, μέσα στο καμίνι της φωτιάς έκανε προσευχή. Τους καίγανε και προσευχόντουσαν. Ταύτα είπων ουχή να κροτήσετε και θαυμάσετε, σας λέει ο Χρυσόστομος, αυτά σας τα αναφέρω, όχι για να χειροκροτήσετε και να θαυμάσετε, αλλά είναι δια των έργων αυτά επιδείξεστε, αλλά και εσείς να κάνετε ανάλογο με τη δύναμη σας έργο. Δεν τα θαυμάζω απλώς, κάνω ανάλογο έργο. Ούτε δίνω στον άλλον αφορμή για να πει κοίταξε τον πως προσεύχεται. Και τον καιρό της νυχτός και τον της ημέρας και τον της εργασίας καιρών, προσέξτε, νύχτας, ημέρας, εργασίας καιρών, τρία πράγματα λέει, και τη νύχτα και την ημέρα και την ώρα της εργασίας, εν ευχές και δεήσεις ιδιολαμβάνοντες. Να περνάει ο χρόνος με ευχές, με προσευχές και με δεήσεις, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον έτσι θα ασφαλίσουμε την προκοπή μας και μόνο έτσι, με, αφού επαναλαμβάνω, στο μυαλό θα φέρουμε τον Κύριο, προσευχήθηκε και στάθηκε άγγελος για να τον ισχύει από ψηλά. Προσευχόμε, δεν διαφέρουμε, όχι, υπάρχουν εκείνοι που λειτουργούν, δηλαδή υπηρετούν και διακονούν τη ζωή μας. Ο Κύριος σε κοιτάξει και είναι άγγελοι, είναι άγγελοι. Περνώ στον δρόμο με το μικρό που έχω και προσέχω, το γονάκι. Δεν αφήνω τον άλλον να περάσει, αν μου πει τι ωραία παρέα που είσαι. Σίγουρα έχω ωραία παρέα, αλλά πιο σίγουρο είναι ότι είναι άγγελος αυτός και άγγελος δίπλα που τον φυλάει και φυλάει και εμένα. Τι άλλη παρέα να θέλω καλύτερη. Τι άλλη παρέα να θέλω καλύτερη. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό ζω, αυτό είναι πραγματικό της. Προσευχή. Προσεύχεστε, λέγει ο Κύριος, είναι προσταγή είναι αυτή. Αλλά δεν είναι διαταγή. Προσεύχεστε. Είναι, και στη γλώσσα τη γραμματική που μαθαίνετε στο σχολείο λέγεται προστακτική. Δηλαδή μία λέξη που σε διατάζει. Και δεν διατάζει μόνο τώρα, το προσεύχεστε σημαίνει συνεχώς, σημαίνει ασταμάτητα. Ή να μη εις πειρασμόν εισέλθετε. Αλλιώς θα μας αρπάξει και θα μας κοσκινήσει σαν το στάρι κριθάρι που σκινίζουμε στο κόσκινο. Εδώ προσευχόμαστε και έχουμε την ταλαιπωρία του πειρασμού. Αν δεν προσευχόμαστε τι θα γίνουμε. Ας μας ελεήσει ο Κύριος, ας μας δείξει και ας μας χαρίσει τη δυνατότητα να καταλάβουμε τι είναι η προσευχή. Οι πατέρες της ερήμου λένε, ένας από αυτούς που έχω διαβάσει, ότι αισθάνομαι ότι καίει η καρδιά μου μέσα μου. Και ξέρετε τι σημαίνει το καίει. Ακριβώς ότι είναι αναμένη σε αλαμπάδα και προσεύχεται. Και αισθάνεται την καούρα αυτή, την πνευματική καούρα. Και οι Απόστολοι το αισθανόντουσαν εκείνο. Όταν πηγαίνανε από Ιεροσόλυμο στους Εμαούς, τους συνάντησε ο Κύριος και άνοιξαν μια ολόκληρη συζήτηση μεταξύ τους και συζήτησαν. Στο τέλος που ο Κύριος τους άφησε και καταλάβαινε ότι είναι ο Κύριος, είπανε «Α,
Ο Κύριος είναι. Γι' αυτό μας έκαιγε η καρδιά στο δρόμο που μας εξηγούσε τις γραφές. Και ομένη και αναμένη σαν λαμπάδα είναι προσευχή, η ψυχή που προσεύχεται στον Κύριο. Τελείωσα εγώ. Είχα και άλλα, γιατί με απασχόλησε πολύ το θέμα, αλλά αρκετά είναι αυτά. Γιατί είχα διαβάσει και από το Άγιο Κασιανό ένα βιβλίο άλλο που έχω εκεί πέρα. Ποιοι τρόποι προσευχής υπάρχουν και πώς γίνονται κτλ. Αν κάποια άλλη φορά μας ελεήσει ο Θεός, θα ασχοληθούμε και αυτά. Θέλει να πει κάτι κανείς για 5 λεπτά κάτι. Να ρωτήσω κάτι κύριε. Ναι. Έχει δικαίωμα ο σπόρος να εκπειράζει τον προσευχόμενο κατά την ώρα της προσευχής. Το επιτρέπει αυτό ο Κύριος. Δηλαδή μπορεί να εισέρχεται και να σου λέει σταμάτα τώρα είπες πολλά, σταμάτα. Αρκούν αυτά που είπες. Και πριν ξεκινήσεις τα κάνει κύριε. Όχι ούτε να πω. Και πριν ξεκινήσεις σε... Δεν σε αφηγήσει. Εν πάση περιπτώσει, η προσευχή χωρίς να υπάρχει και ο αντικείμενος, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και εκεί την ώρα θα έρθει να σε πει να σε ενοχλήσει. Άλλες στιγμές ούτε σκέφτεσαι εκείνα που σου περνάει την ώρα της προσευχής. Δεν έτσι και σταμάτη. Την ώρα πας να προσευχήσεις, οπότε ενώ πριν ένα θέμα σε απασχολεί. Ναι, ένα θέμα. Έτσι γίνεται τώρα. Πώς θα γίνει. Ξέρει ότι τη αρπάζει και μου έκανε εντύπωση που διάβαζα εκεί στο Κασιανό, λέει υπάρχουν πειρασμοί, όχι μιας δυνάμεως μόνο, αδύνατοι, πιο δυνατοί, πιο δυνατοί, πιο δυνατοί, λέει στους εκείνους που μπορούν να κάνουν καλά, λέει, με χωρίς να καταβάλουν προσπάθεια ο πειρασμός, στέλνει το μικρό, το μικρό, το αυτό που έχει πολύ μικρή δύναμη. Στον Άγιο το μεγάλο θα στείλει στρατιές μεγάλες. Ναι, είναι αυτέρνισμα, ελαλόξιμπερ, ναι, να σταματήσεις. Ναι. Για ακούς μια φωνή απ' έξω και σε ζητάνε. Πολλά λοιπόν, για ακούς τον συντροφό σου, σου λες τα κάτι, δεν πει ο αδερφός, πες. Να σας μεταφέρω λίγο έτσι μια άποψη ενός θεολόγου, παιδαγωγού, συναδέλφου σας, ο οποίος αναφερόμενος στους νέους ανθρώπους, στη νεολαία δηλαδή σήμερα, λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι το αν κάνει προσευχή, αλλά το πρόβλημα που τίθεται σήμερα στο νέο είναι δεν γνωρίζει τι είναι η προσευχή. Δεν ξέρει δηλαδή το τι λέμε στην προσευχή. Και αυτό μετέφερε και ανέλυε και σας δίνω ενδεχομένως ένα ένασμα για να μας το αναλύσετε κάποια στιγμή, διότι ο νέος σήμερα δεν έχει ανάγκη, δεν γνωρίζει την αλήθεια, δηλαδή το πρόσωπο του Χριστού. Καθόλου. Οπότε, αν δεν γνωρίζει το πρόσωπο του Χριστού, δεν έχει ανάγκη την προσευχή. Ναι, αισθάνεται ότι δεν του λυπεί τίποτα. Ακριβώς. Ως εκ τούτου δεν ξέρει τι είναι η προσευχή και ναι, τι ζητά. Θα πω κάτι ανάλογο με αυτό, θα το καταλάβεις εσύ και όλοι οι άλλοι. Υπάρχει λέει μία αρρώστια που ενώ πεινάει ο άρρωστος εσωτερικά δεν αισθάνεται καθόλου ότι πεινάει και δεν τρώει. Όμοια πρέπει να πάσχουν και οι άνθρωποι. Δηλαδή, ενώ η ψυχή αισθάνεται την ανάγκη της προσευχής, προηγουμένως υπόθηκε, τι είναι αυτό που λέμε προσευχή. Νευρική ανορεξία. Λέει, άγνοια νόμου κύριε Σταμάτη. Νευρική ανορεξία έχουν πάθει όλοι. Τι σημαίνει άγνοια εγώ νόμου. Πρώτος, δηλαδή. Εγώ πρώτος. Τι σημαίνει άγνοια νόμου. Άγνοια νόμου απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Άγνοια νόμου απαγορεύεται. Τιμωρία, ποινή. Τιμωρία, ποινή. Δεν ξέρεις. Ναι, βεβαίως. Η άγνοια νόμου σημαίνει στη γλώσσα του Ευαγγελίου σημαίνει κόλαση. Όχι λέω ότι θα πάει στην κόλαση, ζει στην κόλαση. Από τώρα, αυτό είναι το θέμα. Έτσι είναι. Ακριβώς. Μονολεκτικά, ναι, ακριβώς. Άγνοια νόμου. Οι πατέρες σας λένε το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι η άγνοια. Το πρώτο. Είναι η άγνοια. Είναι αυτό που λες. Εκεί οφείλεται αυτό. Άγνοια του Ιησού. Άγνοια σημαίνει αφού ο Χριστός είναι ο παράδεισος, άρα κόλαση. Και άδης, η λέξη άδης, λέμε, πάει στον άδη αυτός. Δηλαδή, έχει ένα άν μπροστά
Και, και η άλλη λέξη είναι δεις. Να δεις δηλαδή. Αλλά άμα έχει βάσει το Άδη μπροστά δεν βλέπεις. Δηλαδή τόπος που δεν βλέπεις είναι ο Άδης. Λοιπόν και η Άγνοια είναι Άδης. Είναι όντως σκοτάδι απέραστο. Να πάμε, μην κρέμει, σας κρατάω άλλο. Σήμερα είχαμε απουσίες. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ελεύθερη το όνομά σου, ελεύθερη βασιλεία σου, γεννήτω το όνομά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερο, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε ημάς εν αμήν. Ακόμα και αυτό το μήνα θα πάμε έτσι, θα αλλάξουμε ώρα μετά. Ναι. Νικολάκη, πας τώρα. Κάτω. Ε, θα μας πάει ο Βασιλάκης. Μας πάει ο Βασιλάκης. Πάμε για λίγο κάτω. Λοιπόν, καληνύχτα, στο παρόν να πάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και την χαρά. Του λεγόσες. Πότε να το πω, πότε να το πω.